Ξεκινάμε, είσαι έτοιμη? Τεστ, τεστ. Γεια σας! Γεια! Yeah. Είμαστε εδώ με τη φίλη Ήρυδα στην Κρήτη. Καλώς ήρθατε σε αυτό το Get Ready With Me σήμερα. Θα σας τα πούμε όλα, έχουμε έρθει για δουλειά, θα συνδυάσουμε λίγες διακοπές. Επίσης, θα κάτσω να βαφτώ, να κάνω ένα μπροντζέ μακιγιάζ για αυτό το κάτασπρο πράγμα το οποίο είμαι ακόμη. Ώστε να... Θα προσπαθήσω να είναι ένα πολύ φυσικό look, όσο σας λέω τι κάνουμε εδώ και όσο σας δείχνω τα επιπρόσθετα πλάνα που έχουμε τραβήξει αυτές τις μέρες. Συμφωνείς? Ναι. Εντάξει. Πάμε να τυκνήσουμε στα κριτσαρτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έχω βάλει ήδη στο πρόσωπο? Έχω βάλει τη Λαούτα, το Repair Balm του, το δω το τέρας. Είναι τα 50ml, το χρησιμοποιώ και στα χείλη και όπως σας έχω ξαναπεί και στους αγκώνες, είναι τρομερά ενυδατικό, οριακά θεραπευτικό. Επίσης θα βάλω τις κορές Red Grape, αντιλιακή προσώπου με διάφανη λάμψη, με δείκτη 50. Δεν έχω εγώ και καθρέφτη μπροστά μου, το κάνω εντελώς πρωτόγωνο όλο αυτό. Φτάσαμε εδώ, στα Χανιά. Αλλά ήθελα να τραβήξω ορισμένα πλάνα του δωματίου και του ξενοδοχείου, γιατί πάντα θέλω να σας τα δείχνω αυτά, τα ωραία καταλήμματα που ανακαλύπτω. Πρώτο το κάνουμε χάλια. Γιατί τώρα ακόμα, σκεφτείτε, έχουμε ίσα που ξεπακετάρει λίγο τα πράγματά μας και ξεκινάμε για δουλειά. Εγώ ετοιμάζομαι γιατί θα πάμε με την Ήρυδα να κάνουμε ορισμένα πράγματα που έχουμε κανονίσει στην Κρήτη, τόσο δικά μου όσο και δικά της. Η Ήρυδα κιόλας έχει ζήσει πολλά χρόνια στα Χανιά. Έχω γεννηθεί στα Χανιά. Συγγνώμη. Σε παρακαλώ. Άρα έχει, από τη γέννησή σου και μετά έχει ζήσει πολλά χρόνια στα Χανιά, οπότε τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, αυτό ήθελα να πω. Σωστά. Θα συνδυάσουμε λίγο παραθερισμό. Ελπίζω εγώ να πετύχω την off-season εκδοχή διάφορων παραλιών, όπως είναι ο Μπάλος. Έχω εγώ τώρα τέτοιες βλέψεις. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να κάνουμε μέσα σε αυτές τις μέρες, γιατί θα πρέπει πρώτα να τελειώσουμε από τις υποχρεώσεις μας. Λάμπο, είναι πράγματι μία soft glow, αυτή τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά θα πάρω το καθρεφτάκι μου να ξεκινήσουμε αυτό το πάναπλο look, το οποίο νομίζω ότι θα συμφέρει τις πολύ λευκές επιδερμίδες που δεν μαυρίζουν το καλοκαίρι. Έχω ήδη... Την Ήρυδα! Έχω ήδη βίντεο γι' αυτό, ούτως ή άλλως στο κανάλι μου. Θα σας το έχω σημειωμένο στο κουτί της περιγραφής, όπως και οτιδήποτε σχετικό. Αλλά ναι, θέλω να δώσω μια εμφάνιση υγείας, χωρίς δε και καλά να με μαυρίσω. Άρα θα ξεκινήσω από το foundation μου που τελειώνει, θα το βάλω σε πολύ μικρή ποσότητα. Είναι της NYX, το Born to Glow. Η Ήρυδα, λοιπόν, για όσους δεν το ξέρετε, είναι φωτογράφος. Και ο λόγος που έχει έρθει μαζί μου, εκτός του ότι είναι το άλλο μου μισό επαγγελματικά, καλλιτεχνικά και στην ψυχή, έχει έρθει να συμπληρώσει φωτογραφικά και βιντεογραφικά την ενέργεια που έχω αναλάβει εγώ εδώ στην Κρήτη. Να σας πω εδώ επίσης ότι για την παραλία έχω πάρει της Λαούτα το Μαστίχα Sun Mist με δείκτη προστασίας 30. Αυτό μοσχοβαλάει και προστατεύει και δεν κολλάει. Εδώ πέρα ήρθα να πιάσουν οι άνεμοι και ζαλωθούμε αντιλιακό που κολλάει πάρα πολύ, θα γίνουμε πανέ. Θα γίνουμε σνίτσα του κατόπουλα. Συνεχίζω με τη σκιά μου την Concrete για τα φρύδια. Λίγες μέρες λοιπόν έχουμε εδώ στη διάθεσή μας. Συνήθως τα Get Ready With Me εγώ τα γυρίζω προς το τέλος της διαμονής για να μπορώ να σας πω τι κάναμε. Αλλά τώρα θα σας πω τους σκοπούς μας και θα δεσμευτώ στο να τα πραγματοποιήσουμε. Ήρυδα, εσύ έχεις μέρη συγκεκριμένα που θες να επισκεφτούμε αυτή τη φορά, αν μας μείνει χρόνος από τις δουλειές? Εγώ θέλω σίγουρα να πάμε στο Κεντρόδασος. Αλλά είναι μια παραλία της Κρήτης, η οποία δεν είναι τόσο γνωστή. Είχαμε κάνει φωτογράφηση εκεί πέρα με την Ήρυδα παλιά. Προς υπογράφω, είναι παραδεισένια και είναι εναλλακτική, θα την έλεγες. Εναλλακτική, ναι, από την άποψη ότι δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Και μάλιστα τις πινακίδες που δείχνουν το που βρίσκεται τις έχουν σβήσει. Έχω την εντύπωση ότι είχα διαβάσει παλιά ότι την προτιμούν για ελεύθερο κάμπινγκ. Δεν είναι οργανωμένη, δεν έχει ξαπλώστρες, μην φανταστείτε. Απλώς έχει παραδεισένια νερά. Πάμε να προχωρήσουμε στη βάση για σκιά. Έχω τη Be Perfect, την Perfect Prime. Θα ήθελα εγώ πολύ να πάω στο ελαφωνίσι και να το πετύχω χωρίς κόσμο. Πόσο πιθανό πιστεύεις ότι είναι αυτό? Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Από το Πάσχα μας είναι κόσμο. Και μπάλο θα σου έλεγα ότι θέλω να πάμε. Χαμός θα γίνεται. Εσύ όμως μου ανέφερες τι μου είπες, Σούγια, παλιόχωρα, τι μου είπες? Εγώ θεωρώ πολύ ωραίες παραλίες. Σούγια που είναι με πέτρες. Παλιόχωρα είναι για πολύ συγκεκριμένα άτομα, θεωρώ. Τι άτομα? Είναι για μας. Άτομα σαν εμάς. Είναι για σένα και εμένα. Είναι για αυτούς που έχουν έρθει Κρήτη 6-7 φορές. Αχα. Και θέλω να δω κάτι περισσότερο. Η παλιόχρονη έτσι θα την έλεγα, ας πούμε, κακοτράχαλη. Πολύ πέτρα, πολλά βράχια. Θέλουμε καλά να πάμε εκεί. Για μένα είναι πολύ όμορφα, είναι πάρα πολύ ήσυχα. Κοινώς αν έχετε τα κριτήρια των υπερηλίκων όπως είμαστε εμείς, θα σας αρέσει. Αν θέλεις κάτι λίγο διαφορετικό και ήσυχο και κρυστάλλινα νερά, η παλιόχρονη είναι μια πολύ καλή επιλογή. Θέλω κρυστάλλινα νερά, θα με πας? Θα σε πάω. Ωραία. Κάνω σβησμένο eyeliner. Κάνεις σβησμένο eyeliner? Ναι. Τι έπαθες? Έλα ντε. Θεωρώ ότι θα
αποδειχθεί πολύ πρακτικό για σήμερα. Να, δηλαδή, έβαλα λίγο gel eyeliner τη Σέρια που σβήνει όνειρο και το σβήνω περαιτέρω με τα δάχτυλα. Γιατί είμαστε στις διακοπές και έχω φέρει 4 πινέλα μαζί. Και θα πάω ακριβώς από πάνω σε όλο το κινητό βλέφαρο να βάλω τη Σέρια το Diva Lighting Bronzer, το οποίο είναι διπλό. Και θα το βάλω, όπως σας έχω δείξει και σε άλλο βίντεο, με ένα μεγάλο πινέλο. Θα καλύψω σχεδόν το σβησμένο eyeliner που έκανα, ώστε να φαίνεται απλώς μια υπόνοια. Το ξενοδοχείο λοιπόν που επιλέξαμε είναι το Malmö Historic Hotel, διότι εγώ έχω μια φίλη, την οποία σας την έχω συστήσει σε άλλο βίντεο, μου μίλησε για αυτό το ξενοδοχείο πριν 2-3 χρόνια στο Λονδίνο που γνωριστήκαμε και από τότε εγώ το κράτησα στη λίστα μου, όπως κάνω με τα καταλήματα που θέλω να επισκεφτώ, και είπα ότι την επόμενη φορά που θα έρθω στα Χανιά θα ήθελα πάρα πολύ να μείνω εδώ. Και είναι θαυμάσιο και οι άνθρωποι που το έχουν είναι καταπληκτικοί. Είναι ένα εξαιρετικά καλέσθητο μέρος, το οποίο είναι στο κέντρο, στην καρδιά των Χανίων. Στην καρδιά, δηλαδή πιο κέντρο πεθαίνεις. Προχωράω στη μάσκαρα, στο μεταξύ είναι η NYX On The Rise. Και είναι πολύ καινούριο, πολύ designato, πολύ high-tech, δηλαδή δεν έχω εγώ προς το παρόν συγκεκριμένο στυλ στα μέρη που θέλω να μένω. Μ' αρέσει να είναι δεντρόσπιτο, ας πούμε, rustic. Μ' αρέσει να είναι και λίγο πιο σύγχρονο. Επίσης, θα συναντήσουμε μία φίλη που την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα, μας λένε κιόλας ότι μοιάζουμε λίγο φυσιογνωμικά. Έχει βρει ένα μέρος εδώ στα Χανιά, το οποίο συνδυάζει μεξικάνικη με κριτική κουζίνα και δεν υπάρχουν δύο λέξεις πιο ταιριαστές για μένα σε αυτή τη γη. Concealer. Το concealer μου είναι τη Σέρια από το νούμερο 1, όπως πάντα. Αυτή είναι η καινούργια συσκευασία, διότι η παλιά μου τελείωσε. Θα το βάλω λοιπόν κάτω από τα μάτια. Κατά τα άλλα, αυτό που ανυπομονώ να κάνω σε πόλεις όπως τα Χανιά είναι να τριγυρίσω στην ίδια την πόλη. Δηλαδή, δεν θέλω τόσο να περάσω όλες τις μέρες στις παραλίες, που βέβαια είναι και μακριά οι καλύτερες, είναι τουλάχιστον μια μισή ώρα οδήγηση, έτσι δεν είναι? Οι πολύ γνωστές να είναι για μακριά. Λέω να κάνουμε και λίγο urban εξερεύνηση και να δούμε έτσι με τα πόδια τι ωραία events μπορεί να υπάρχουν ή τι ωραία μεζοδοπολία για παράδειγμα και ταβέρνες και εστιατόρια. Έχουμε το πολύ, αλλά τίποτα. Θα πάρω λοιπόν τη Σέρια από το αγαπημένο μου Marble Lips που είναι το Sharon και θα το βάλω στα μάγουλα. Αυτό εδώ πέρα το ροδί θα έρθει και θα γίνει η απομίμηση του χρώματος που θα έπρεπε να έχω πάρει από τον ήλιο και δεν έχω αρπάξει στην πραγματικότητα. Όλο αυτό το βάζω εγώ στο κέντρο του μάγουλου και φεύγει προς τα πίσω και θα βάλω και λίγο πάνω στη μύτη γιατί μου αρέσει πολύ να φαίνεται ηλιοκαμένη. Ήρυδες ή ρούς δεν χρησιμοποιείς, ε? Όχι, έχω μαλώσει το ρούς. Πάμε να δούμε στα χείλη τι θα βάλω και επειδή θα βάλω αυτό, το οποίο όπως το βλέπετε έτσι είναι της ντροπής, δηλαδή είναι ένα μέγεθος που χρησιμοποιώ μόνο για τον εαυτό μου, οπότε θα σας δείξω την κανονική βερσιόν αυτού που είναι το 111 της Σέρια και γράφει σαν το χρώμα των χιλιών, αλλά καλύτερα. Οπότε θα βάλω το μολύβι αυτό τριγύρω το χείλη και αυτό το κάνω για σταθερότητα γιατί θέλω να κρατήσει όλη μέρα. Είπα τριγύρω, λάθος είπα, το βάζω σε ολόκληρα τα χείλη, σε όλη την επιφάνεια. Παιδιά, τον μπέρδεψα, δεν είναι τη Σέρια, είναι της Wycon και απλώς είναι ακριβώς η ίδια απόχρωση με τη Σέρια από το 111, οπότε αν δεν βρείτε της Wycon θεωρήστε τη Σέρια από το 111 ως dupe αυτού εδώ. Επίσης τις κορές, το νούμερο 2 Neutral Dark το θεωρώ πολύ παρόμοιο dupe αυτών των δύο μολυβιών. Τελείωσα λοιπόν το περίγραμμα και θα βάλω στο κέντρο το πολύ αγαπημένο μου, όλοι το ξέρετε, τις κορές, το Mediterranean Grey. Οπότε θα το βάλω και έξω από τα χείλη, θα ξεπεράσω το όριό της εδώ κάτω και από πάνω. Είναι κάτι που κάνω τελευταία, το έκανα λίγο και με το μολύβι. Σε ελεγχόμενο βαθμό θα δείξει μία χαρά. Ασφαλώς, ας το ξεκαθαρίσουμε τώρα ξανά φέτος, στην αρχή του καλοκαιριού, θεωρώ ότι οι άνθρωποι που μαυρίζουμε χρειαζόμαστε δύο foundation και concealer μέσα στη χρονιά, όχι ένα. Και εσύ μαυρίζεις και αυτό κάνεις τεχνητά και αντιγυνά. Αν σκοπεύετε να αλλάξετε δέρμα και χρώμα, τότε χρειαζόμαστε θεωρώ την πιο ανοιχτή εκδοχή μας για το χειμώνα και την πιο σκούρα για το καλοκαίρι και όλες τις υπόλοιπες εποχές κάνουμε μίξεις μεταξύ των δύο. Δύο τελευταία βήματα έχουν μείνει. Θα πάρω ξανά το bronzer και θα το βάλω παντού επάνω μου. Θέλω σίγουρα να ζεστάνω την κορυφή του μετώπου, είναι το πρώτο σημείο στο οποίο μας πιάνει ο ήλιος και μπορώ να βάλω ελάχιστο από αυτό, δεν θέλω να κάνω contouring βέβαια, απλώς θα περάσω ένα απαλό περίγραμμα τριγύρω από το πρόσωπο χωρίς να με ενδιαφέρει η σκίαση. Δεν θα επιδοθώ σε contouring σήμερα, αλλά περισσότερο στο να ζεστάνω τις περιοχές αυτές. Ήρυδες, εσύ που έχεις μεγαλώσει εδώ στα Χανιά, μέχρι ποια ηλικία, 12-14, θες να μας πεις ορισμένα σημεία στην πόλη που είναι η αδυναμία σου? Μου αρέσει πάρα πολύ ο κήπος. Παλιά είχε και ζώα, τώρα δεν έχει πλέον. Έχει στεμά θερινό. Έχει ένα ιστορικό καφέ, πανέμορφο. Εγώ στο μεταξύ θα αλειφτώ παντού επάνω μου τη Γαζία μου. Που είναι αυτό το χρυσό, ξηρό, ενυδατικό,
λαμπερό μοσχομυριστό λάδι σώματος, θα το βάλω σε χέρια και πόδια. Και θα το βάλω και λίγο ως highlighter εδώ πέρα, νομίζω. Μετά εντάξει, λίγο βαρετό, αλλά η περιοχή στο παλιό λιμάνι και όλα τα στενά του πίσω είναι υπέροχα. Βαρετό! Εννοώ ότι όλοι το ξέρουν αυτό. Δηλαδή, άμα βάλει Crete, where to go, πρώτα θα σου βγάλει το λιμάνι. Χαίρομαι πολύ. Η Ιεροσιλία που το αποκαλεί βαρετό. Είναι πολύ pop για σένα. Είναι πολύ pop, αλλά είναι πολύ όμορφο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Α, επίση τα δικαστήρια, ναι, που δεν είναι ακριβώ για βόλτα, αλλά είναι εκείνη η περιοχή θεωρώ πανέμορφη. Γιατί τα ίδια δικαστήρια είναι ένα πολύ ωραίο παλιό κτίριο. Πανέμορφο. Έτσι λέγονται. Δεν ξέρω άλλες λέξεις, ξέρω μόνο τη λέξη πανέμορφο. Τα δικαστήρια λέγονται έτσι, ναι, θα τα αναζητήσει κανείς. Ναι, τα δικαστήρια. Και η Θεσσαλονίκη δεν έχει περιοχή που λέγεται δικαστήρια. Ναι. Εντοπίζεις ένα μοτίβο σε αυτό. Μα η Μάμα και η Χαλέπα είναι πολύ όμορφη. Χαλέπα. Χαλέπα. Τι είναι αυτό? Είναι μια περιοχή και για ένα σχολείο. Α! Για ένα δημοτικό στη Χαλέπα. Και είναι πιο παλιά, πιο γραφική. Τώρα, άρα, οι προτάσεις σου είναι αυτές που σχημάτισες όταν ήσουν εδώ πέρα πεζάκι. Ναι. Κάνω ωραίο φαγάδικο, έχεις να μας προτείνεις, ρε φίλη. Ένα ωραίο φαγάδικο, έτσι να... Έτσι να πάω να γουστάρουμε. Εγώ θα πω ένα που δεν είναι στο κέντρο και λέγεται Bossa Nova. Α, ναι, 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 έχουμε πάει και μαζί. Είναι στο Γεράνι, λίγο του Κουρνά. Ναι. Και είσαι ένα μέρος το οποίο δεν το ξέρει πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία λίμνη. Στη Γεωργιούπολη. Στην οποία μπορεί να κάνει και ποδήλατο. Νομίζω έχει 2-3 μαγαζάκια τριγύρω που μπορεί να φάσει σφακιανή πίτα. Τι λες. Ναι, που είναι πολύ ωραία. Έλα εδώ. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εάν ναι, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Ό,τι ανέφερα εγώ από μέρη, το ξενοδοχείο ετούτο, ό,τι άλλο μπορώ να σκεφτώ, θα σας το έχω σημειωμένο τόσο στην οθόνη όσο και από κάτω όπως πάντα. Αν δοκιμάσετε κάτι παρόμοιο, όπως λέμε ένα λιτό, απέριτο καλοκαιρινό μακιγιάζ το οποίο να πηγαίνει με όλα, δείξτε μου μια φωτογραφία στο Instagram γιατί πάντοτε μου αρέσει να βλέπω τις δικές σας εκδοχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!